Και πάμε να δούμε τι σημαίνει αυτό για την Ελλάδα και τους Έλληνες καταναλωτές, Γιάννη Φόσκολε, εφόσον επιβεβαιωθούν τα πιο δυσίωνα σενάρια. Καλό μεσημέρι, Ματίνα. Ναι, καταρχήν έχουμε τη σύγκριση του ηλεκτρικού ρεύματος, διότι όπως πολλές φορές έχουμε πει, σημαντικό μερίδιο στην ηλεκτροπαραγωγή στην Ελλάδα διατηρεί το φυσικό αέριο. Πρέπει να σου πω ότι μέχρι στιγμής η υψηλότερη τιμή που έχει καταγραφεί στην χονδρική του ηλεκτρικού ρεύματος ήταν στις 31 Αυγούστου, 697 ευρώ ανά μεγαβατόρα, τιμές που ζαλίζουν. Και η μέση τιμή τον Αύγουστο έκλεισε στα 436 ευρώ, ενώ το Ιούλιο ήταν 340 ευρώ. Καταλαβαίνεις ότι η αύξηση είναι 28% και ουσιαστικά αυτή η αύξηση ήταν που οδήγησε την κυβέρνηση να αυξήσει σημαντικά το πακέτο επιδοτήσεων για τον Σεπτέμβριο στα 1,9 δισεκατομμύρια από 1,1 δισεκατομμύρια τον Αύγουστο. Θα δούμε λοιπόν πώς θα εξελιχθεί αυτή η συνθήκη, αν ξέρουμε τέτοιο ράπι στο φυσικό αέριο, δηλαδή 100 ευρώ η μεγαβατόρα, τιμές που δεν έχουμε ξανά ποτέ. Τώρα αυτό σημαίνει πως το ηλεκτρικό ρεύμα θα έχουμε αντίστοιχο ράλι που θα είναι πολύ δύσκολο να αντιμετωπίσουμε τα νοικοκυριά και τις συσκευές. Πολύ περισσότερο, Γιάννη, που έρχεται ένας ενεργειακά ακριβώς χειμώνας.